Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε απόψε μαζί μας, σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, τυπικά πρέπει να πούμε καλό μεσημέρι, Πανεκκλήτη. Καλό μεσημέρι. Έτσι, είμαστε μαζί με τον Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε απόψε μαζί μας, σήμερα μαζί μας. Για να λύσουμε και το πρόβλημα με τον Ιωάννη. Λοιπόν, τυπικά πρέπει να πούμε καλό μεσημέρι, Πανεκκλήτη. Καλό μεσημέρι. Έτσι, είμαστε μαζί. Είμαστε εντάξει τώρα. Πολύ ωραία. Κάνουμε και μια δεύτερη αρχή. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας και βέβαια ευχαριστούμε πολύ και τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας για το μπάσκετ, Παναγιώτης Φασούλας, πρώτα το μπάσκετ και βέβαια ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες αθλητές όλων των εποχών εδώ στο Δημοτικό Θέατρο, ένα σύμβολο του Πειραιά. Μια έκτακτη συνέντευξη τύπου η οποία θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά, θα πάρει το δρόμο της και βέβαια μέχρι τότε οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Δημοτικό Θέατρο, ένα σύμβολο της πόλης που μας φιλοξενεί για αυτή την έκτακτη συνέντευξη τύπου και βέβαια όλους εσάς που είσαστε εδώ πέρα, διότι πέρα από τους εκλεκτούς συναδέλφους τους οποίους χαιρετίζω, έχουμε πάρα πολλούς από τον συνδυασμό, από την πρωτοβουλία. Ναι, γιατί... λες, έτσι, όχι συνδυασμό. Τι θα έλεγες πρώτα απ' όλα, να δούμε ένα βίντεο, έτσι, για να μπούμε σε ρυθμό. Βεβαίως. Still it's farewell.
Λοιπόν, υπό τους ήχους του εμβληματικού Final Countdown που πάντοτε ξυπνάει μνήμες και θα ξυπνάει για πολλά χρόνια. Ακόμα να πούμε ότι περισσότεροι και οι περισσότερες από τους ανθρώπους που είδατε στο βίντεο είναι εδώ, στο πλευρό του επικεφαλής της πρωτοβουλίας, ξέρεις, πάντοτε. Πρώτο μπάσκετ. Πρωτοβουλία, πρώτο το μπάσκετ, έτσι πρέπει να τα λέμε σωστά. Να πούμε και δύο πράγματα για τη διαδικασία πρωτού σου δώσω το λόγο. Ο Παναγιώτης θα τοποθετηθεί. Εν συνεχεία, οι εκλεκτοί συνάδελφοι που βρίσκονται εδώ θα πάρουν τον λόγο και βέβαια και αυτοί που μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Αλλά από το να μιλάω εγώ, ο λόγος στον πρωταγωνιστή. Καταρχήν, σας ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. Θέλω να πω, Γιώργο, ότι σήμερα είναι μια μέρα θλίψης για όλη την Ελλάδα. Σε λίγες ώρες θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία στην Αθήνα του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη, του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομα και το μοναδικό του έργο τα τελευταία 100 χρόνια της ελληνικής ιστορίας, ουσιαστικά. Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο, για το οποίο ευχαριστώ και τον Δήμο Πειραιά και την Διεύθυνση του Δημοτικού Θεάτρου για την παραχώρηση του ΦΟΑΓΕ για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Το θεωρώ ένα από τα εμβληματικά θέατρα, ένα από τα 19 εμβληματικά θέατρα της Ευρώπης, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και θέλω να θυμίσω ότι αυτό το κόσμο εδώ της πόλης, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έχει συνδεθεί με ένα μεγάλο διάστημα με τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος κρυβόταν εδώ για αρκετούς μήνες. Τότε προσπαθούσε να διαφύγει τη σύλληψή του από τους διώκτες του. Για να πούμε στα δικά μας τώρα, επειδή είναι επίκαιρο το θέμα της μιας δικαστικής προσφυγής που κρίνεται αυτή τη στιγμή στο πρώτο δικείο, το έχω διακηρύξει σε όλους τους τόνους από την πρώτη μέρα ότι η δική μου προεδρική θητεία θα συνδεθεί με τη δημοκρατική λειτουργία και της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων και των Σωματείων. Και με τη μεγαλύτερη, όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Σωματείων στις διαδικασίες της Ομοσπονδίας. Αυτό εξακολουθώ να υποστηρίζω με πάθος. Είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην αναγέννηση του ελληνικού μπάσκετ, δεν υπάρχει άλλος. Και είμαι ο πρώτος που θέλω να αυξηθούν τα ενεργά σωματεία στην ΕΟΚ. Να αυξηθούν τα πραγματικά ενεργά σωματεία στην ΕΟΚ, αυτά που δίνουν καθημερινά τη μάχη για τον μπάσκετ, με τις αντίξωες συνθήκες οι παράγοντες τους. Η συμμετοχή τους και όχι σε σωματεία που η συμμετοχή τους εξυπηρετεί προσωπικές εκλογικές σκοπιμότητες και δεν υπηρετούν τον μπάσκετ. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Η προσφυγή μου έχει αυτόν ακριβώς τον στόχο. Να προστατεύσω την Ομοσπονδία και τα σωματεία του μπάσκετ από εκείνους που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η πάση θυσία επικράτησης στις εκλογές. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε εδώ και 1,5 χρόνο μάρτυρες μιας διαρκούς κολλησιεργίας και αναβολής και με διάφορα δικαστικά τερτύπια παράτασης του προεκλογικού αυτού χρόνου, που προφανώς δεν είμαστε εμείς οι υπέτειοι αυτού του πράγματος. Ο μοναδικός στόχος κάποιων ήταν να κερδιθεί χρόνος, ώστε να γίνει δυνατή η αλλίωση του αποτελέσματος μέσω της νόθευσης του εκλογικού σώματος που επιχειρείται αυτή τη φορά. Για να μην υπάρξει έστω και ένα δεκειμένο σωματείο, ζητάμε, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να γίνει έλεγχος όλων αυτών των σωματείων, όπως το κάναμε εμείς. Σε μια μέρα κάναμε τον έλεγχο, Γιώργο. Θα εξηγηθώ σε λίγο τι λέω. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε πάντως για σωματεία δύο ταχυτήτων. Δεν μπορεί να η δημοκρατική ΟΚ να δέχεται ότι υπάρχουν σωματεία τα οποία εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που επιβάλλει ο νόμος και εκείνα που δεν τις εκπληρώνουν και τα οποία έχουν τα ίδια δικαιώματα. Αν υπήρξε αντικειμενικό πρόβλημα σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό μπορεί με τη διαδικασία που προτείνουμε να διορθωθεί. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι η επιστροφή στις περιόδους εκλογής μέσω εξοδοτήσεων, όπως γινόταν παλιά και όπως θέλει ο συνεχιστής τους να συνεχίζει να κάνει, γι' αυτό και μας καταγγέλει, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Τα 89 σωματεία, να εξηγηθώ λίγο, τα 89 σωματεία που έχουν προσφύγει για να ψηφίσουν από τα 89 σωματεία, τα 16 έχουν δικαίωμα ψήφου τουλάχιστον από τις 7 Αυγούστου. Προσφεύγουν στις 29 Αυγούστου για να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου, ενώ το έχουν από τις 7 Αυγούστου. Τώρα, ο συντάκτης του κειμένου της προσφυγής ή ο δικηγόρος σωματείου ή δεν είναι καλά ενημερωμένος, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προσφύγαν αυτά τα σωματεία για να ψηφίσουν, ενώ μπορούν να ψηφίσουν στις 7 Αυγούστου. 16 από τα 73 που μένουν, υπάρχουν 12 σωματεία, τα οποία είναι εκπρόθεσμα, είναι στο Μητρό, αλλά είναι εκπρόθεσμα. Δεν θα αρνιόμουν ενδεχομένω τη συμμετοχή. Προφανώς το 16 δεν μπορώ να την αρνηθώ. Θέλω να ψηφίσουμε. Ενδεχομένως να μην αρνιόμουν και την συμμετοχή των 12 που είναι εκπρόθεσμα, αλλά είναι στο Μητρό. Από τα 61 που μένουν, 27 δεν έχουν εμφανιστεί καθόλου στη Γενική Γραμματεία για να καταθέσουν έστω ένα χαρτί. 34, δύο χρόνια δεν έχουν συμπληρώσει τα δικαιολογητικά του για να μπουν στο Μητρό. Και τουλάχιστον 3 δεν έχουν καμία αγωνιστική δραστηριότητα. Δεν έχουν ομάδα μπάσκετ. Αυτοί οι άνθρωποι που παρεμβαίνουν αυτή τη στιγμή υπέρ της ΕΟΚ και τα έχουν βρει μεταξύ τους όπως συνήθως κάνουν, υπέρ της νυν διοίκησης για να ψηφίσουν αυτά τα σωματεία, και δεν μιλάω για τα 16 που ήδη έχουν δικαίωμα ψήφου, ενδεχομένως ούτε και για τα 12 τα οποία είναι εκπρόθεσμα αλλά είναι στο Μητρό. Για όλους τους υπόλοιπους, το μόνο που θέλουν είναι η νόθευση των εκλογών. Το μόνο που θέλουν
είναι τον Παναγιώτη Φασούλα και όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι υποψήφιοι μαζί του έξω από τη διοίκηση του ΟΚ. Αυτό προσπαθούν εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα παραμείνουν σε πάλτσες. Θεωρώ ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της δικαστικής προσφυγής, οι εκλογές θα γίνουν είτε την Κυριακή είτε όποτε, εν πάση περιπτώσει, αποφασίσει το ΔΣ της Ομοσπονδίας, που έχει μια καλή δικαιολογία να βάλει άλλη μια φορά. Αλλά εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Και προφανώς είμαστε άνθρωποι που συνεννούμε όλοι και συμφωνούμε όλοι ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου. Και αυτό που μας διαχωρίζει από τους κανίβαλους είναι ότι έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας ότι θα υπηρετούμε και θα ακολουθούμε τον νόμο. Ο νόμος λέει λοιπόν ότι τα σωματεία πρέπει να εκπληρώσουν κάποιες υποχρεώσεις για να έχουν το δικαίωμα ψήφου. Όσον αφορά τώρα το υπόλοιπο κομμάτι αυτό που προτείνουμε εμείς για τον μπάσκετ, έπρεπε να αναφερθώ δυστυχώς σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πραγματικά επιχειρείται αλλίωση και ανώθεση του εκλογικού σώματος κατά 12%. Δεν ξέρω ποιος πολιτικός ή ποιος υποψήφιος οπουδήποτε θα δεχόταν 5 μέρες πριν τις εκλογές να του αλλοιώσουν το εκλογικό σώμα κατά 12%. Μου είναι αδιανόητο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς όλο αυτό το καιρό, όλο αυτό το 1,5 χρόνο, μας δόθηκε η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με όλα τα σωματεία, να μιλήσουμε με όλα τα σωματεία σε όλη τη χώρα, να συνδιαμορφώσουμε μαζί το πρόγραμμά μας και, εν πάση περιπτώσει, να το προτείνουμε τέλος ως λύση για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον μπάσκετ. Η βασική στόχη που έχουμε εμείς δεν είναι προσχηματική. Για παράδειγμα, όταν εμείς μιλάμε για την ψηφιοποίηση της Ομοσπονδίας, δεν μιλάμε απλά για τα κομπιούτερ τα οποία προφανώς θα ελαχιστοποιήσουν τη γραφειοκρατία, τις σχέσεις των σωματείων με τις ενώσεις ή την ΕΟΚ. Μιλάμε για την ψηφιοποίηση αυτή, η οποία θα σταματήσει τις χάρες, τα χαρτάκια και τα τηλέφωνα και την πελατειακή σχέση μεταξύ σωματείων και ενώσεων και Ομοσπονδίας. Τι εννοώ? Εμείς, για παράδειγμα, η ψηφιοποίηση για μας σημαίνει τέλος στο πεδομάζωμα που γίνεται κάθε καλοκαίρι από τα μεγαλύτερα σωματεία. Τι έγινε? Είχαμε ένα ατύχημα του Γιώργου. Έφυγε το μικρόφωνο. Θα το φτιάξω. Έλεγα λοιπόν ότι η ψηφιοποίηση, κάνοντας ο καθένας τις μεταγραφές και δηλώνοντας τα δικαιολογία του μέσα από ένα κομπιούτερ, όπως κάνει με την τράπεζα, όπως κάνει με τα υπουργεία, όπως κάνει με τα αστυνομικά τμήματα, όπως κάνει με τα ΚΕΠ, θα επιτρέψει επιτέλους να έχουν όλα τα σωματεία το ίδιο δικαίωμα μεταγραφών και τον ίδιο αριθμό μεταγραφών, είτε είναι τεράστιο σωματείο, είτε ένα μικρό σωματείο της γειτονιάς και της πόλης. Εμείς έχουμε το θάρρος να μιλάμε για το σταμάτημα του πεδομαζώματος που γίνεται κάθε χρόνο. Το οποίο πεδομάζουμε έχει ως αποτέλεσμα η επαρχία και η μικρή ομάδα και το μικρό σωματείο κάθε χρόνο να τους αφαιρείται το όνειρο ότι μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να χτίσουν μια ιστορία για το σύλλογό τους. Η ανάπτυξη του μπάσκετ ξεκινάει από τα παιδικά και τα εφηβικά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε καταλάβει ή ξέρετε ότι εκτός από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Πάτρα ενδεχομένως, οι παιδικές ομάδες και οι εφηβικές ομάδες τελειώνουν τα πρωταθλήματα τους με 3-6 παιχνίδια. Θα ήθελα να ρωτηθείτε, αν έχετε ένα παιδί στην επαρχία και θέλετε να το γράψετε στον αθλητισμό, ποιος από εσάς θα το έγραφε σε ένα άθλημα για να το βλέπει να παίζει 3 φορές το χρόνο? Εμείς, επειδή έχουμε παίξει μπάσκετ και επειδή καταλαβαίνουμε ότι η αθλοπαιδεία είναι. Η χαρά της αθλοπαιδείας είναι το παιχνίδι και όχι οι συνεχείς προπονήσεις, το αντιμετωπίζουμε προγραμματικά για το τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Η θέσπιση διαφανών διαδικασιών για τη χρηματοδότηση των ενώσεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή υποχρηματοδοτούνται, για να μπορέσουν επιτέλους να παράξουν έργο, για να μπορέσουν να προσλάβουν προπονητές αναπτυξιακούς, για να μπορέσουν να βοηθήσουν οικονομικά τα σωματεία, ώστε να μπορεί να ταξιδεύει το σωματείο της επαρχίας για να κάνει παιχνίδια το παιδικό και το εφηβικό του. Η ελληνική διαιτησία για μας είναι ένα αντικείμενο που βεβαίως και το αγγίζουμε και δεν ξέρω αν το αγγίζει κάποιος άλλος, γιατί εμείς το αγγίζουμε προγραμματικά και έχουμε ολόκληρο σχέδιο για την ελληνική διαιτησία, για την αξιολόγηση των Ελλήνων διαιτητών, για να δώσουμε ευκαιρία στους νέους διαιτητές να γίνουν πραγματικά μεγάλοι διαιτητές και να κάνουν καριέρα στον χώρο διαιτησίας παίζοντας για τον εαυτό τους και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Αυτά είναι ζητήματα που τα αντιμετωπίζουμε, επαναλαμβάνω, προγραμματικά και έχουμε και δίνουμε μέσα από το site μας συγκεκριμένες λύσεις και συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων γι' αυτό. Την Α2 εμείς θέλουμε να την ξανασυστήσουμε στο κοινό. Θεωρούμε ότι χαιρόμαστε που η Α1, ο Ισακέ, έχει τα παιχνίδια του, το εμπορικό προϊόν που λέγεται Α1 μπάσκετ στην ΕΡΤ1 και χρηματοδοτείται με ένα τεράστιο ποσό, όπως ξέρω, 13-14 εκατομμύρια για τα επόμενα 3 χρόνια. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το κρατικό κανάλι είναι εκεί και για να δείχνει μη δημοφιλή προγράμματα στους και να μορφώνει τον ελληνικό λαό. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν προγράμματα κλασικής μουσικής, δημοτικής παράδοσης, προγράμματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εμπορικά.
γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να μορφώνεται μέσα από την κρατική συχνότητα. Πρέπει να μάθουμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει ένα ελληνικό πρωτάθλημα που λέγεται Α2, που κάκος λέγεται Α2, πρέπει να μετονομαστεί προφανώς και να λέγεται κάτι άλλο, και το οποίο είναι στην τηλεόραση. Με απότερο σκοπό τι, μαζί με Α2 βεβαίως και Α1 γυναικών. Με απότερο σκοπό ποιο. Να μπορέσουμε να πάρουμε επιτέλους κάποιους χορηγούς, να έχουμε κάποια ίσπραξη, να πάρουμε κάποιο διαφημιστικό χρόνο για να το διαθέσουμε στα ερασιτεχνικά σωματεία. Το απαιτούμε αυτό από την πολιτεία, η οποία πολιτεία πρέπει να πω το εξής. Επειδή ζούμε στην Ευρώπη, η οποία Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά κράτη είναι κοινωνικά κράτη και έχουν εθνικά συστήματα υγείας, προμοτάρουν τον αθλητισμό, προωθούν τον αθλητικό αθλητισμό παντού με συγκεκριμένο όφελος. Θέλουν αθλούμενους πολίτες με λιγότερα προβλήματα υγείας, ώστε να μην επιβαρύνονται τόσο τα κρατικά συστήματα υγείας. Είναι λοιπόν χρέος και κοινωνικό αγαθό ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και πρέπει η πολιτεία, η κάθε πολιτεία, να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία. Το μπάσκετ γενικό για μας πρέπει να αναβαθμιστεί. Όχι απλά μόνο γιατί ενδεχομένως να θεωρήσει κανείς ότι το λέω από προσωπική, πώς θα το πω, έχοντας προσωπικό ενδιαφέρον λόγω της κόρης μου. Το μπάσκετ γενικό πρέπει να αναβαθμιστεί γιατί εμείς πιστεύουμε στο διπλασιασμό των ανθρώπων που ασχολούνται με τον μπάσκετ. Πιστεύουμε ότι δυνατό ένα άθλημα το κάνει ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το άθλημα. Πώς θα ασχοληθούν δηλαδή οι άνθρωποι όταν δεν υπάρχουν γυναικείες ομάδες σε όλο το φάσμα της επαρχίας, υπάρχουν ελάχιστες τέλος πάντων, σε όλο το φάσμα της επαρχίας. Πώς θα γίνει αν δεν βοηθήσουμε τα σωματεία να δημιουργήσουν τμήματα γυναικών, κοριτσιών, νεανίδων. Πώς θα αυξήσουμε αυτόν τον πληθυσμό όταν δημιουργείται μια ομάδα σε κάποια ένωση στην επαρχία και δεν έχει άλλες αντίπαλες ομάδες να παίξει. Πρέπει να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε την εξέλιξη αυτή. Θέλω εδώ να πω ότι η αναδιοργάνωση και η αναβάθμιση των εθνικών ομάδων που αποτελούν τον καθρέφτη του ελληνικού μπάσκετ είναι πρωταρχικός στόχος. Η Εθνική Ομάδα των Ελλήνων πρέπει να ξαναφτάσει εκεί ψηλά που πραγματικά δικαιωματικά πρέπει να είναι. Και αυτό θα το κάνουμε όλοι εμείς εργαζόμενοι κάθε μέρα σκληρά για να παράξουμε τα νέα ταλέντα, για να φέρουμε τους παλιούς μπασκετμπολίστες να έρθουν με τον ίδιο ενθουσιασμό που πηγαίναμε παλιά για να συμμετέχουμε σε αυτό που λέγεται Εθνική Ομάδα, όχι για κανένα άλλο λόγο, για να ανεβάσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου για το άθλημά μας. Γιατί αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αν δεν συζητιέται το άθλημά μας στα καφενεία και στις παρέες των φιλάθλων, τότε το άθλημά μας θα συνεχίσει να φθήνει. Αυτή τη στιγμή είμαστε 5ο ή 6ο άθλημα σε νέες εγγραφές αθλητών. Και επαναλαμβάνω, πώς να μην είμαστε όταν ο πατέρας ξέρει ότι θα πάω το παιδί μου κάπου να το δω, να παίζει 3 παιχνίδια το χρόνο. Γιατί δεν το πάω στο ποδόσφαιρο, στο βόλιο, κάπου τέλος πάντων που παίζουν 23-25 παιχνίδια το χρόνο. Κανείς δεν το αντιμετωπίζει αυτό. Όλοι μιλάνε για κάτι επιχειρηματικές δράσεις και πώς θα βγάλουμε όλα λεφτά. Συγγνώμη. Απίστευτο. Η υλοποίηση ενός τόσο φιλόδοξου και ρεαλιστικού προγράμματος, γιατί όλα αυτά που λέμε είναι αποφάσεις που τις έχουμε πάρει, έχουμε πυροβοληθεί για αυτές και απομένει μόνο να εκλεγούμε για να μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε. Δεν περιμένουμε ούτε ΕΣΠΑ, εμείς περιμένουμε ούτε νομοθετικές ρυθμίσεις, ούτε κάποιο θαύμα για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, για να καθαρίσουμε τη διαιτησία, για να δημιουργήσουμε περισσότερα παιχνίδια για τα παιδικά, για να ενισχύσουμε το γυναικείο μπάσκετ, το μπάσκετ γυναικών. Δεν περιμένουμε τέτοια πράγματα. Είναι απλά πράγματα που πιστεύω ότι μπορούμε να τα κάνουμε την επόμενη μέρα. Σε αυτά τα πλαίσια έγινε και η προσέγγιση με τον Νίκο Γκάλη, όχι για να κατέβει υποψήφιος μαζί μας, ούτε για να διασπάσουμε την οικουμενικότητα, γιατί οικουμενικοί είμαστε. Είμαστε άνθρωποι που προερχόμαστε από όλα τα σωματεία, άνθρωποι που προερχόμαστε από όλες τις πολιτικές καταβολές. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε ασχοληθεί με τον μπάσκετ σε όλες τις βαθμίδες, από το χαμηλότερο επίπεδο μέχρι το ψηλότερο. Και ναι, χρειαζόμαστε έναν εγγυητή απέναντι στην ελληνική κοινωνία αυτόν που θέλουμε να κάνουμε. Ο Νίκος Γκάλης δεν έρχεται εδώ πέρα ούτε για να δουλέψει, ούτε για να παίξει διακοσμητικό ρόλο. Ο Νίκος Γκάλης έρχεται καταρχήν γιατί πρώτη φορά του ζητήθηκε να συμμετέχει σε κάτι. Και είμαστε εμείς που το ζητήσαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Ας το ζητούσαν και οι άλλοι. Και δεν συμμετέχει ούτε σε προεκλογική εκστρατεία ούτε πουθενά. Τον θέλουμε για την τεράστια προσωπικότητά του, για το μεγάλο του κύρος, για αυτό που μπορεί να δώσει στο ελληνικό μπάσκετ, μόνο έχοντας το ελληνικό μπάσκετ να το αναγνωρίσει ότι επιτέλους ήταν και υπήρξε και αυτός και υπήρξε σύμβολο για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό θέλουμε. Εμείς θέλουμε τον Νίκο Γκάλη να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, με το NBA, με τους ανθρώπους τέλος πάντων που παλεύουν για το μεγάλωμα του αθλήματός μας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς μια ομοσπονδία. Με μια ομοσπονδία που είναι φοβική, η οποία είναι εσωστρεφής. Χρειάζεται να είμαστε εξωστρεφείς, χρειάζεται να έχουμε κοντά μας όλους όσους θέλουν να βοηθήσουν. Και αυτό κάνουμε και το κάνουμε πράξη από την πρώτη μέρα. Τώρα, όσον αφορά την ψήφο των σωματείων για τις 12 Σεπτέμβρη, εάν γίνουν 12 Σεπτέμβρη οι εκλογές, που ελπίζω να γίνουν πραγματικά, με νόμιμες διαδικασίες και με νόμιμο εκλογικό σώμα, θεωρώ ότι είναι μια κρίσιμη ψήφος.
Και δεν είναι μία ψήφος, είναι μία ψήφος που θα δοθεί για πρόεδρο και ψήφοι που θα δοθούν για, για μέλη του ΔΣ. Για να εφαρμοστούν όλα αυτά, χρειάζεται και μία πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι σημαντική στιγμή να αποδείξουμε εμείς όλοι, οι αθλητές, οι παράγοντες, οι άνθρωποι του αθλήματος, οι τεχνοκράτες του αθλήματος που εμείς είμαστε, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και κάποια πράγματα στα οποία είμαστε οι τεχνοκράτες αυτών των πραγμάτων. Οι τεχνοκράτες του μπάσκετ είμαστε εμείς. Εμείς το ζήσαμε, εμείς το ζούμε καθημερινά. Εμείς ιδρώσαμε στους αγωνιστικούς χώρους, είτε παίζοντας, είτε σκουπίζοντας τα νερά μέσα από τα ανοιχτά γήπεδα, ή κουβαλώντας μπάλες, ή κουβαλώντας τα παιδιά στα σπίτια τους αργά το βράδυ, γιατί οι γονείς δεν μπορούσαν να τα πάρουν γιατί δουλεύανε. Εμείς θα το ξαναφέρουμε στη θέση που το αξίζει. Εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό. Και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ελπίζω να μην ήμουν φιντελικός σε διάρκεια, Γιώργο. Όχι, για τα στάνταρ σου νομίζω ότι. Για τα στάνταρ σου ήσουν και λίγο πιο ήπιος. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, επί της διαδικασίας, καλοί συνάδελφοι που μας τιμούν εδώ με την παρουσία τους, θα πάρουν πρώτοι το λόγο για ερωτήσεις. Να ευχαριστήσω ξανά και τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν διαδικτυακά και βέβαια θα έχουν και αυτή την ευκαιρία να καταθέσουν ερώτημα ή ερωτήματα στον επικεφαλής της πρωτοβουλίας. Πρώτα το μπάσκετ. Έτσι. Και βέβαια, Παναγιώτη, αν με βάση κάποιο ερέθισμα θες να δευτερολογήσεις, είμαστε εδώ, είναι μια ζωντανή συζήτηση. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρετε το λόγο εσείς. Ωραία. Ξεκινήσουμε. Ναι, Βασίλη, αμέσως μετά. Καλό μεσημέρι. Ήθελα να ρωτήσω, θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τον κύριο Βασιλακόπουλο και τον κύριο Λιόλιο και τον κύριο Παπανικολάου, εσείς θα επιδιώξετε, εφόσον εκλεγείτε κύριε Φασούλα, θα επιδιώξετε συνεργασία μετά, συνεργασία ώστε να κάνετε πράξη αυτά τα οποία είπατε, δηλαδή περί ενότητος, περί μιας ομοσπονδίας η οποία θα έχει εξωστρέφεια κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω αν έχετε σκοπό. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο για τον Νίκο τον Γκάλη. Ο Νίκος Γκάλης, επειδή είναι μια τεράστια προσωπικότητα ασφαλώς, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει τη δυνατότητα ή όχι να συμμετάσχει σε δραστηριότητες, σε εργασίες οι οποίες θα έχουν να κάνουν κυρίως με το Διοικητικό Συμβούλιο πέρα από τις σχέσεις με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες που σωστά είπατε. Θα σας πω. Είναι δραστήριος άνθρωπος ο Νίκος Γκάλης, κατά συνέπεια, ναι. Συνδέονται και τα δύο ερωτήματα. Καταρχήν, φαντάζομαι ότι το πρώτο πράγμα, φανταζόμουν ότι το πρώτο πράγμα που θα συμφωνούσαν όλοι ότι χρειαζόμαστε τον Νίκο Γκάλη στο μπάσκετ. Άρα θα είναι ένα πρώτο πεδίο να συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος μη ενωτικός, δεν είμαι άνθρωπος που βάζει διαχωριστικές γραμμές και γι' αυτό δεν με έχετε ακούσει σε κανένα κομμάτι αυτής της προεκλογικής περίοδου δημοσίως να τοποθετούμε εναντίον κάποιων από τους υποψηφίους. Αντίθετα, τους έχετε ακούσει να με πυροβολάνε συνεχώς. Το οποίο είναι απορία όλοι μαζί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το αντιπαράγουμε αυτό. Ο Νίκος Γκάλης δεν είπε κανείς ότι θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ και δεν θέλουμε να συμμετέχει και σιγά μην του βγάλουμε και γραφείο και να χτυπάει κάρτα στην ΕΟΚ. Ο Νίκος Γκάλης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο πρέπει να τον πάρουμε όλοι μαζί στο μπάσκετ και να πάμε, για παράδειγμα, μια ιδέα λέω, και να πάμε στον Άνταμ Σίλβερ στην Νέα Υόρκη, τον commissioner του NBA, και να του ζητήσουμε να βάλει ένα παιχνίδι του NBA στο καλεντάρι του NBA, όπως είναι στο Παρίσι και στο Λονδίνο και στην Ελλάδα μια φορά το χρόνο. Τα έσοδα από αυτό είναι μια μικρή Ολυμπιάδα για το ερασιτεχνικό μπάσκετ, για όσους το αντιλαμβάνονται. Λοιπόν, για εκεί τον θέλουμε τον Νίκο Γκάλη. Ούτε για να τον ταλαιπωρούμε στα διοικητικά συμβούλια, ούτε για τίποτα άλλο, ούτε να τον βάζουμε σε διαδικασίες ψηφοφορίας. Δεν τον θέλουμε ούτε για διακοσμητικό ρόλο. Θέλουμε με το παγκόσμιο κύρος που διαθέτει να βοηθήσει τον Νίκο Γκάλη. Και αυτό θέλει να κάνει και ο ίδιος. Να βοηθήσει τον Νίκο μπάσκετ με το κύρος που διαθέτει. Αν ήθελε να είναι πρόεδρος ομοσπονδίας, θα κατέβαινε και τον βγάζαμε όλοι πανψηφία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν θέλει. Δεν το ήθελε ποτέ. Δεν θέλει να μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Και καλά κάνει. Αλλά ότι θέλει να βοηθήσει και μπορεί να βοηθήσει. Ναι, πιστεύω ότι, και θέλει και μπορεί. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία, λέω ένα πρώτο πράγμα που νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί μας. Εμείς έχουμε θέση για τον μπάσκετ. Δεν λέμε ότι όλα αυτά που λέμε δεν αλλάζουν ή είναι γραμμένα στα μάρμαρα, αλλά οι θέσεις, οι απόψεις αλλάζουν. Και μέσα από συζήτηση συνδιαμορφώσαμε, όπως είπα, το πρόγραμμα με τα σωματεία. Αρχές δεν αλλάζουμε εμείς. Το οποίο είναι, από την άλλη πλευρά, βλέπετε ότι ψιλοαλλάζουν κάθε το δοκούν. Σήμερα, για παράδειγμα, στο Πρωτοδικείο, ενωμένοι όλοι μαζί, θέλουν να ακολουθεί η μη νομιμότητα. Να ψηφίσουν σωματεία
τα οποία δεν μπήκαν σε καμιά ταλαιπωρία να μπουν στο Μητρό, σε αντίθεση με τα άλλα σωματεία που εδώ και 2 χρόνια παλεύουν με διαδικασίες, με έξοδα, με προσωπικό κόπο να ακολουθήσουν τις επιταγές του νόμου. Και αναρωτιέμαι ποιο νόημα έχει να βγαίνουν νόμοι και κάποιοι άνθρωποι να τους ακολουθούν, όταν πολύ απλά ένας πρωτοδίκης μπορεί να κουρελιάσει ένα νόμο. Εγώ έκανα σε αυτό παρέμβαση και στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, γιατί να σας πω τι γίνεται. Εάν αυτή η προσφυγή, η δική μας απορριφθεί και αυτά τα σωματεία ψηφίσουν και κερδίσουμε τις εκλογές, γιατί τις κερδίσουμε, να ξέρετε ότι αυτοί που τους βάλανε να κάνουν αυτή την προσφυγή θα προσφύγουν κατά τη συμμετοχή αυτών των σωματείων στις εκλογές, θα πάνε σε δικαστήρια. Το γεγονός ότι έχουν μια προσωρινή διαταγή ότι μπορούν να συμμετέχουν σε εκλογές δεν σημαίνει ότι 2 μήνες μετά που θα γίνει το κανονικό δικαστήριο και θα βγάλει απόφαση. Και θα βγάλει απόφαση κακή συμμετοχή αυτών των σωματείων. Τι θα γίνει, ξανά εκλογές, ξανά ταλαιπωρούμαστε. Είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε αυτό, για να διατηρήσουμε την νομιμότητα. Γιατί όποιος στηρίζει την νομιμότητα, εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω γιατί φαίνεται ως άνθρωπος που φοβάται μην χάσει τις εκλογές. Γιατί θέλω την νομιμότητα. Από πού και σου προκύπτει αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Τα 16 σωματεία, για παράδειγμα, που σας είπα, ότι σας περιέγραψα ότι είναι στο Μητρό και περιέργως έχουν προσφύγει, προφανώς θα ψηφίσουν. Για ποιο λόγο λοιπόν γίνεται όλο αυτό. Αν όχι για την αλλίωση του εκλογικού σώματος, από ανθρώπους που θέλουν αυτή τη βοήθεια, την έκνομη βοήθεια, ουσιαστικά για να επικρατήσουν τις εκλογές ή να βγάλουν κάτι παραπάνω μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εμείς δεν φοβόμαστε τις εκλογές. Είμαστε έτοιμοι με το Μητρό των Σωματείων, με τον αθλητικό νόμο που ισχύει. Δεν τον έγραψα, ούτε δεν έγραψα τον αθλητικό νόμο εγώ. Δεν έκανα εγώ το Μητρό των Σωματείων. Δεν κατρίτησα εγώ το εκλογικό σώμα. Αλλά αυτό είναι. Λοιπόν. Περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Ωραία. Ωραία, μπορεί να ρωτήσει όποιος από τους δύο θέλει. Ποιος? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πού είναι το μικρόφωνο? Βασίλη, ήθελες εσύ. Ωραία. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο Βασίλης Κουντής, ήθελα να ρωτήσω. Πριν από 1,5 χρόνο, όταν Παναγιώτη για πρώτη φορά εξεδήλωσες εδώ στα Πέριξ σε μια εκδήλωση σε Σκανά την πρόθεσή σου να αναμειχθείς και να διεκδικείς την Προεδρία, είχες πει ότι κανείς μας δεν γίνει πάνω από τον μπάσκετ. Η ερώτηση μου έχει 2 σκέλη. Το ένα είναι αν εκτιμάς ότι αυτό καταστρατηγείται σε όλη αυτή τη διαδικασία των τόσων μηνών. Και το δεύτερο είναι από όλες τις επαφές που γυρίσατε στην Ελλάδα μαζί με τους συνεργάτες σου. Τι αφουγκραστήκατε ότι έχουν ανάγκη περισσότερο τα σωμάτια? Καταρχήν, είναι προφανώς ότι δεν μπορώ να απαντήσω ότι υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον μπάσκετ. Αν κάποιος αισθάνεται μεγαλύτερος από τον μπάσκετ, το δείχνει με τις πράξεις του. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε σε ποιον αναφέρω. Λοιπόν, προφανώς δεν είμαστε μεγαλύτεροι από τον μπάσκετ. Στο μπάσκετ, όσοι έχουμε παίξει μπάσκετ τέλος πάντων σε αυτό το επίπεδο, στο ψηλό επίπεδο, για να το πω έτσι, όλοι αναγνωρίζουμε ότι είμαστε αυτό που είμαστε. Επειδή υπήρχε το μπάσκετ. Το μπάσκετ θα υπάρχει και πριν από εμάς, θα υπάρχει και μετά από εμάς. Προφανώς είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλον. Το τι αποκαμίσαν τα σωματεία, τη διάθεση συμμετοχής επιτέλους στις αποφάσεις που τους αφορούν. Τα προβλήματα που έχουν κοινά όλα τα σωματεία είναι τα οικονομικά, από την αλήθεια. Αλλά γίνεται καμιά προσπάθεια για να βελτιωθούν τα οικονομικά της Ομοσπονδίας? Πώς θα προσελκύσεις, για παράδειγμα, χορηγούς στην Ομοσπονδία, όταν όλα γίνονται σε καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας? Ποιος είναι ο οικονομικός απολογισμός της Ομοσπονδίας που ζητάνε από τα σωματεία τώρα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΦ, ζητάνε από τα σωματεία να απαλλάξουν το πρώην ΔΣ της Ομοσπονδίας, όπως γίνεται στις γενικές συνελεύσεις, από τον απολογισμό της προηγούμενης μέρας? Δεν τον έχουν απολογισμό στα χέρια τους. Τον απολογισμό αφήνει να το στείλει η Ομοσπονδία στα σωματεία, δεν τον έχει στείλει ακόμα, τα έχει στείλει στα μισά. Λοιπόν, όταν υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες, όταν αποκλείς ανθρώπους από τη συμμετοχή στην Ομοσπονδία, όταν η Ομοσπονδία είναι ισοστρεφής, όταν προσπαθούν να αποκλείσουν εμάς μέσα από την Ομοσπονδία και από τα διοικητικά της Ομοσπονδίας, πώς ακριβώς θα πείσουμε τις εταιρείες, τους ανθρώπους που αγαπούν τον μπάσκετ, ότι κάτι σωστό γίνεται και ότι τα λεφτά τους πιάνουν τόπο? Ξέρετε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν εταιρείες που συζητάνε μεταξύ τους ότι δεν μπορώ να μπω στα πλαίσια ακόμα και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να δώσω λεφτά στην Ομοσπονδία, γιατί δεν υπάρχει σαφής και εμφανής διαδρομή πώς φτάνουν τα λεφτά εκεί που εγώ θέλω να φτάσουν. Στα εφηβικά, δεν κατηγορώ κανέναν. Αλλά όταν δεν δείχνει, εκτός η γυναίκα του Κέσσερα πρέπει και να φαίνεται τίμια, δεν πρέπει να αρκεί να είναι. Και εμείς δεν το δείχνουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν,
Είπα και πριν ένα παράδειγμα πώς μπορούν να αυξηθούν τα έσοδα της Ομοσπονδίας για να μπορέσει να μοιράσει τα σωμάτια. Γιατί θέλουμε το MBA στην Ελλάδα, θέλουμε γιατί θέλουμε να το δείξουμε στους Έλληνες μόνο. Θέλουμε για να ανεβάσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτό που εμείς κάνουμε εδώ πέρα. Θέλουμε να εισπράξουμε χρήματα για να μπορέσουμε να μοιράσουμε στα σωματεία, στις ενώσεις, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικά αναπτυξιακό πρόγραμμα. Έχετε υπόψη ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας δεν υφίσταται πλέον. Έχει καταργηθεί το αναπτυξιακό στο κολυντρό. Δεν υπάρχουν διανοσιακά πρωταθλήματα. Δεν υπάρχει. Και πόσο δύσκολο είναι να πας σε μια μεγάλη εταιρεία όπως κάνουν οι χώρες της Βαλτικής, για παράδειγμα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε εταιρείες, γιατί προφανώς δεν μου επιτρέπεται να πω ονόματα εταιρεών. Και να του πει: εγώ θέλω να κάνω ένα διανοσιακό αναπτυξιακό πρωτάθλημα 35 παιχνιδιών σε όλη τη χώρα. Και θέλω να μου το χρηματοδοτήσει εσύ. Και όλα τα παιδιά θα φοράνε την ίδια φανέλα, τον ίδιο χορηγό. Δεν κατάλαβα γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί είμαστε κατά τη εμπορευματοποίηση. Τι να κάνουμε, αν είμαστε κατά τη εμπορευματοποίηση, δεν θα έχουμε αναπτυξιακό. Πρέπει να βρει λεφτά από την τσέπη, σε όλε περιπτώσει. Από κάπου πρέπει να χρηματοδοτήσει προγράμματα. Και πρέπει να δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπου που έχουν. Γιατί το μπάσκετ έχει βγάλει ανθρώπου επιχειρηματίε, διαφημιστέ. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του επιχειρηματικού κόσμου. Πώς θα τους φέρουμε κοντά μας όταν δεν τους δείχνουμε ότι αναπτύσσουμε δράσεις. Τα τριήμερα έχουν κοπεί, το κολυντρός έχει κοπεί. Τα κλιμάκια γίνονται με 100 και 200 άτομα μια φορά το δίμηνο. Γίνονται όχι με επιλογές από τους αναπτυξιακούς προπονητές, οι οποίοι δεν πληρώνονται, αλλά γίνονται στέλνοντας τα σωματεία κατά το δοκούν τους 2-3 καλύτερους. Δεν γίνονταν έτσι επιλογές παλιά. Εμείς μεγαλώσαμε σε ένα αναπτυξιακό όπου το κλιμάκιο της Θεσσαλονίκης είχε 15 αθλητές. Δεν είχε 100. Και τους μάνατζερ να κάθονται στην κερκίδα και να ξέρεις ότι όταν στέλνεις τον αθλητή σου στον αναπτυξιακό, σε 2 μήνες θα τον έχεις χάσει γιατί θα τον πάρει κάποιο μεγάλο σωματείο. Και γιατί να μην τον πάρει το μεγάλο σωματείο, αν το μεγάλο σωματείο με τα χαρτάκια που κυκλοφορούν μπορεί να κάνει και 90 και 100 μεταγραφές το χρόνο, ενώ εσύ του είσαι το μικρό σωματείο, κάνεις 10. Δεν παίρνει μόνο τον καλό σου παίχτη από τη γειτονιά σου, σου παίρνει και τους φίλους του. Γιατί μπορεί. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει να μπει ένας φραγμός σε αυτό το είδος το παιδομάζωμα. Και δεν το έχουμε διδάξει εμείς το παιδομάζωμα. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μια εποχή, Γιώργο, και έτσι πρέπει να είναι βασικά. Γιατί έτσι είναι σε προηγουμένες χώρες μπασκετικές. Που τα παιδικά και τα αθλητικά πρωταθλήματα τα διεκδικούσε ο Πρωτέας Νέο Κόσμο. Ο Άγιος Αρτέμιος στη Γούβα στο Βαγδάτη. Ο Νέστορας Θεσσαλονίκης. Η ΜΕΝ. Πού είναι αυτές οι ομάδες. Γιατί δεν μπορούν να φτάσουν πλέον εκεί και έχει γίνει μονοπόλιο των μεγάλων ομάδων. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει περιθώριο στα παιδιά να μείνουν στη μικρή ομάδα, γιατί δεν θα τους δει κανένας εκεί, γιατί δεν υπάρχει αναπτυξιακός προπονητής να πάει να τους δει. Ενώ εμάς μας βλέπανε, γυρνάγανε οι προπονητές και κοιτάγανε τα γήπεδα του παιδικού και του αφηβικού. Άρα για να με δούνε κάπου, πρέπει να πάω σε ένα μεγάλο σωματείο. Το μεγάλο σωματείο μπορεί να καταστρατηγεί τον νόμο, τους κανονισμούς και να παίρνει περισσότερους παίκτες και έτσι φτάσαμε σε αυτά τα πράγματα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα προσελκύσουμε λοιπόν χορηγούς, εάν δεν κάνουμε αξιόπιστες επιλογές. Εάν δεν αποκτήσει ξανά ενέργεια το γήπεδο του μπάσκετ, στη γειτονιά, στην επαρχία, χωρίς να αντιτίθεμε στα μεγάλα σωματεία. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε κατηγορίες παιδών και εφήβων. Πρέπει να καταργηθούν αυτά. Τι θα πει Α κατηγορία παιδών, Β κατηγορία παιδών, Γ κατηγορία παιδών. Και ξέρουν όλοι στα σωματεία τι εννοώ. Μπορεί να βρεθεί στη Γ κατηγορία παιδών, γιατί έχει κακή ομάδα τέλος πάντων. Και την επόμενη χρονιά που έχει πολύ καλή ομάδα, πρέπει να παίξει πάλι στη Γ. Δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι μεγαλύτερο για τα παιδιά σου. Έχουμε τέτοια πράγματα πάρα πολλά, επαναλαμβάνω, τα αντιμετωπίζουμε προγραμματικά και υπάρχουν αναλυτικά. Αλλά γι' αυτό εγώ επιμένω ότι εμείς μιλάμε για μπάσκετ και μιλάμε για μπάσκετ των σωματείων, για μπάσκετ των ερασιτεχνικών σωματείων. Οι άλλοι μιλάνε για κάτι ότι όλα καλά, θα φέρω, λέει, το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Αθήνας στο κάτω από τον ιερό βράχο, του 3-3, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Σοβαρά. Δηλαδή είναι εξαγγελία αυτή, είναι για να συζητάμε. Συζητάμε γιατί ότι μπορεί κάποιο άλλο και όχι εμεί να φέρουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Για παράδειγμα, αυτό το πρόβλημα του μπάσκετ. Το πρόβλημα του μπάσκετ είναι πώ θα κάνουν τα 3 παιχνίδια που παίρνουν στην επαρχία 23. Αυτό είναι το πρόβλημα του μπάσκετ. Και για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε και προφανώ και δουλειά πολύ, αλλά και χρήματα που πρέπει να βρεθούν μέσα, επαναλαμβάνω, από την εξωστρέφεια και από τι διαφανεί διαδικασίε διαχείριση των χρημάτων τη Ομοσπονδία. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Είναι μεγάλη κύριος Φιλέρης, εγώ το προέβλεψα ότι θα δευτερολογήσεις, δεν το δέχτηκες, αλλά επιβεβαιώθηκε. Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι στις περιοδίες που έχετε κάνει στην επαρχία και εδώ στο κέντρο και στη Θεσσαλονίκη, το βασικό πρόβλημα των σωματείων είναι το οικονομικό τους. Ποια είναι η βασική δέσμευση της πρωτοβουλίας, πρώτο το μπάσκετ, για την ελάφρυνση μιας κατάστασης που φέρνει τους γονείς περισσότερο να χρηματοδοτούν αυτή τη στιγμή τα σωματεία.
μέσω των Ακαδημίων. Είναι γεγονός, Γιάννη, ότι έχει μεταφερθεί το κόστος του σωματείου στις τσέπες κάποιων παραγόντων που τρέχουν το πρωί με το βράδυ για να λειτουργήσουν τα σωματεία και βεβαίως έχει μεταφερθεί η φορολόγηση αυτή στους γονείς μέσω των χρημάτων που πληρώνουν στις ακαδημίες. Και δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά πλέον, διότι θυμίζω ότι η Ομοσπονδία έχει έσοδα το 2008 15-16 εκατομμύρια και σήμερα έχει φτάσει να έχει γύρω στα 5-6 εκατομμύρια το χρόνο. Γιατί έχει φτάσει εκεί, για τους λόγους που προείπα. Πρώτον, μειώθηκε η κρατική επιχορήγηση, η οποία επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί κανείς να παρέμβει στο κράτος να δώσει παραπάνω χρήματα, αλλά υπάρχουν τρόποι. Όπως υπάρχει ο τρόπος να χρηματοδοτούμε τις 12 ανώνυμες εταιρείες με 14 εκατομμύρια μέσα από την κρατική συχνότητα. Νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος να μπορέσουμε κι εμείς να βάλουμε το ερασιτεχνικό μπάσκετ και την Α1 γυναικών στη διαδικασία τη τηλεοπτική. Και όσοι έχετε ασχοληθεί με τηλεόραση, ξέρετε τι σημαίνει τηλεοπτικός χρόνος και πώς εκμεταλλεύεσαι για χρήματα που πάνε στο ερασιτεχνικό μπάσκετ. Από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω ότι για μας οτιδήποτε έσοδο υπάρξει από τις κορυφαίες ομάδες και κατηγορίες, είτε λέγεται εθνικές ομάδες, είτε λέγεται Α2 ή Α1, δεν θα πηγαίνουν στα Α2 και στην Α1. Μόνο τα χρήματα. Προφανώς και θα παίρνουν. Προφανώς και θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε και τα σωματεία της Α1 γυναικών και τα σωματεία της Α2 ανδρών και βέβαια και όλων των εθνικών κατηγοριών. Το ζήτημα για μας είναι πώς θα αποκτήσει ξανά η Ομοσπονδία το πρόσωπο αυτό απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας, για να προσελκύσει ξανά αυτούς τους ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί και δεν θέλουν να χορηγούν και δεν θέλουν να βοηθούν το ελληνικό μπάσκετ. Πάντα σε συνεννόηση και σε. Με την πολιτεία, με την εκάστοτε πολιτεία, με την οποία έχουμε το σπορ ως Ομοσπονδία να είμαστε τσακωμένοι. Δεν υπάρχει κόμμα, κυβέρνηση που να μην έχει τσακωθεί αυτή η Ομοσπονδία. Δεν υπάρχει οργανισμός του μπάσκετ που να μην είναι τσακωμένοι. Δεν υπάρχει. Λειτουργούμε λες και είμαστε. Πώς το λένε, ένα τοτέμ στον χώρο του αγρήματος και όλοι οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί κτλ. Είναι περαστικοί από αυτόν τον χώρο και δεν χρειάζεται να μιλάμε μαζί τους. Θα τους ενημερώσω ότι η πολιτεία, ο πρωθυπουργός. Οι υπουργοί που έρχονται, αλλάζουν, κάνουν, είναι εκεί και μπορούν να δώσουν λύσεις. Πρέπει να συζητήσεις μαζί τους. Δεν μπορεί να τους βλέπεις από υψηλού. Γιατί αυτοί είναι αιρετοί, ενώ εσύ δεν είσαι αιρετός. Εμείς θα είμαστε αιρετοί λοιπόν και θα συζητάμε με την εκάστοτε κυβέρνηση και θα βρούμε τη λύση για αυτά τα ζητήματα. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο δεν έχουμε μιλήσει ακόμα με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ώστε το χειμώνα. Οι παιδικές ομάδες που βρίσκονται στα νησιά, είτε τον Βορείο Αιγαίο, είτε των Δωδεκανήσων, είτε των Λουκυκλάδων, είτε των Εφθανήσων, σε τι επιβαρύνει ένα επιδοτούμενο δρομολόγιο από τον Έλληνα φορολογούμενο να βάλει 10 παιδάκια μέσα να πάει την Ικαρία στη Σάμο και πληρώνουν εισιτήριο. Για παράδειγμα, είναι δύο νησιά, έτσι. Αυτό συμβαίνει παντού. Γιατί δεν έχουμε συζητήσει ένα μνημόνιο συνεργασία με την πολιτεία, με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ώστε τουλάχιστον το χειμώνα φορτικά κουβαλάνε τα πλοία. Δεν θα κάψουν περισσότερο πετρέλαιο, αν έχουν στα 10 εφήβους. Θα κάνουν και κατανάλωση και ηλικία, με τι άλλο. Γιατί να πληρώνουν εισιτήριο. Ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι. Έφηβοι, πέτες, κορασίδες, νεάνιδες. Πιστεύετε ότι υπάρχει ακτοπλός, εφοπλιστής, Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας που μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Απλή πρόταση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Ο Πρωθυπουργός αυτός θα αναγκαστεί να κάνει παρέμβαση πέρα αυτού του πράγματος. Λέω ένα πράγμα, το πώς μπορούμε να ελαφρύνουμε τα σωματεία. Κ. Βαλαβάνης. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα, Παναγιώτη, να μου πεις αν έχεις ιεραρχήσει από τώρα, μαζί με τους άλλους υποψηφίους σου, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που επήγει, εφόσον εκλεγείς, να σαν δίκη προγραμματικών δηλώσεων ή τα 2-3 πρώτα πράγματα στις πρώτες στους 3 μήνες πρέπει να φτιαχτεί στην Ομοσπονδία. Πρέπει να μπει. Ναι, Γιώργο, είναι καλή ερώτηση. Εμείς οι προτάσεις που κάνουμε δεν παίρνουν χρόνο, δηλαδή. Εκτός από μία. Η ψηφιοποίηση της Ομοσπονδίας προφανώς θα πάρει κάποιο χρόνο. Γιατί χρονικά τι υπάρχει σαν προτεραιότητα. Το πρώτο πράγμα πρέπει να ξαναμπούμε στη διαδικασία του δίνουμε αξιοπιστία στο ελληνικό μπάσκετ. Και δεν μιλάω για την Α1 κατηγορία, μιλάω για τις εθνικές κατηγορίες. Το πρώτο πράγμα είναι λοιπόν. Ξεκινάμε κατευθείαν το πρόγραμμα της ψηφιοποίησης Ομοσπονδίας για να τελειώσει η γραφειοκρατία, αυτή που ταλαιπωρεί τα σωματεία. Ένα δελτίο με κούρερ στην Ένωση ή ο ίδιος προσωπικά να πάει να φέρει το δελτίο, την ανέωση δελτίο, τη μεταγραφή κτλ. Να γίνονται όλα ψηφιακά αυτά. Και συγχρόνως, αν δικαιούσε 10 μεταγραφές, το ATM, το κομπιούτερ που όπως το ATM δεν σου δίνει 1.100 ευρώ, αν έχεις μόνο 1.000 στην τράπεζα, δεν θα σε αφήνει να κάνεις 10η μεταγραφή. Είτε λέγεσαι μεγάλο σωματείο, είτε λέγεσαι σωματείο κάποιου χωριού.
αυτό είναι σημαντικό για μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Και θα υπάρχει και διαχωρισμός ηλικιακός για τον αναπτυξιακό κομμάτι, μιλάω. Δεν μιλάω για τις αντρικές ομάδες των σωματείων. Αυτό δεν θα μπορεί να καταστρατηγηθεί και να σας πω και κάτι. Ελευθερώνει και τον πρόεδρο και τους παράγοντες και τους πρόεδρους των ενώσεων αυτών. Σε ελευθερώνει από το ρουσφέτη. Υπάρχει κανένας λόγος να σε πάρει κάποιος τηλέφωνο. Υπάρχει κανένας λόγος να μπορώ να κάνω ενδέκατη μεταγραφή. Προσωπικά πιστεύω πως όχι. Δεν εκλεγόμαστε για 50 χρόνια στην Ομοσπονδία. Δύο θητείες προβλέπει ο νόμος. Αν εκλεγόμαστε για 50 χρόνια, Γιώργο, ενδεχομένως αυτή η πελατειακή σχέση να ήταν χρήσιμη. Σου δημιουργώ υποχρεώσεις, μου χρωστάς υποχρεώσεις. Πάρε το χαρτάκι, δώσε το χαρτάκι. Πάρε τηλέφωνο, ευχαρίστη τον πρόεδρο. Ευχαριστώ, γεια. Είμαστε όλοι μαζί, πελατάκια. Εμείς κάνοντας την ψηφιοποίηση. Προχωρώντας το πρόγραμμα που έχουμε για τη διαιτησία στις εθνικές κατηγορίες που διαχείεται και στα τοπικά πρωταθλήματα, ξαναφέροντας στην επιφάνεια το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα, ακόμα καλύτερο, πιο εξυγχρονισμένο, και βελτιώντας έστω λίγο τα οικονομικά των σωματείων, πιστεύω μια δεύτερη θητεία την πάρουμε. Και εκεί πιστεύω ότι τον μπάσκετ θα έχει εξοξευτεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό πιστεύουμε εμείς. Δεν ερχόμαστε εδώ για 50 χρόνια. Εγώ τουλάχιστον έρχομαι για υποψήφιο πρόεδρο. Είμαι για δύο θητείες. 4 και 4, 8. Ενδεχομένως 2 και 4, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως πάμε. αλλά πιστεύω ότι πραγματικά την επόμενη μέρα του μπάσκετ, με εμάς την επικεφαλής και με σύμπνοια και ενωτική διάθεση, θα εκτοξευτεί. Το πραγματικά το πιστεύω. Και αυτός είναι και ο φόβος τους. Και γι' αυτό όλοι αυτοί έχουν ενωθεί αντίον μας. Και στο τελείωμα της απάντησής σου, ήθελα να τσώ και κάτι ακόμα. Όσο καλή πρόθεση και να υπάρχει, κάλπη δεν ξέρουμε τι θα βγάλει. Και για συνένεση, πιστεύεις ότι στα μεγάλα θέματα ενός διοικητικού συμβουλίου που θα είσαι εσύ πρόεδρος, αλλά δεν ξέρουμε ποια θα είναι, μπορεί να είναι η σύνθεση, εφόσον έχεις την πλειοψηφία, βέβαια, είναι διαφορετικά. Θα υπάρξει συνένεση, συνεργασία, ή όπως πηγαίνει ο χώρος πολλωμένος προς τις εκλογές, μπορεί να γίνεται μια αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση? Δεν ξέρω από ποιους χώρους μπορεί να προέρχονται. Εννοώ αντιπολίτευση με εντός εισαγωγικών, επειδή αναφέρθηκες. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω από ποιους χώρους μπορεί να προέρχονται κάποιοι και αν θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση σε μια ομοσπονδία μπάσκετ, αλλά θεωρώ ότι ποιος θα διαφωνήσει δηλαδή στην ψηφιοποίηση της ομοσπονδίας και στην επιβολή κανόνων στις μεταγραφές των ανεψιακών. Φαντάζομαι πως κανένας. Ποιος μπορεί να μην θέλει την εξυγίανση της ελληνικής διαιτησίας στη συνεργασία με τα όργανα των διαιτητών, έτσι, με τους θεσμούς που διέπουν τους διαιτητές? Ποιος δεν θα θέλει την εξυγίανση? Εγώ παραλαμβάνω, είμαι ανοιχτό στη συζήτηση. Δεν θέλουμε τρεις διαιτητές στην ΚΕΔ, έμισθους. Θέλουμε τέσσερις, θέλουμε έναν, να το συζητήσουμε. Αλλά ότι οι διαιτητές πρέπει να αξιολογούνται πλέον και πρέπει να ξέρουν και αυτοί, όπως και τα σωματεία, όπως και οι αθλητές, ότι στο τέλος της χρονιάς υπάρχει υποβιβασμός, υπάρχει προβιβασμός, υπάρχει πηγαίνω σε χειρότερη ομάδα ως αθλητής, σε καλύτερη ομάδα. Έτσι και οι διαιτητές πρέπει να ξέρουν τη βαθμολογία τους, θα τους ανεβάζει, θα τους κρατάει στην ίδια κατηγορία, θα τους πηγαίνει κάτω. Και επίσης θα πρέπει να ξέρουν οι νέοι διαιτητές, για Γιώργο, τα παιδιά που είναι 20, 22, 23, ότι μπορεί να έχω τη δυνατότητα σε 4 χρόνια να έχω γίνει διαιτητής. Δεν υπάρχει καμία πετηρίδα στη διαιτησία. Ο Γιούγκε Μπραντ έπαιξε τελικό Ολυμπιακό Αγώνα σε ηλικία 23 24 ετών. Βοηθήστε με λίγο, οι δημοσιογράφοι. Έπαιζε τελικό Ολυμπιακό Αγώνα. Εδώ 23 χρονών, παίζει κάτι τοπικά και αν δεν έχει το μπάρμπα στην κορώνη, δεν πρόκειται να παίξει ποτέ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Λοιπόν, όσο και καλό να είσαι, όσο και ταλέντο είναι. Και απορώ, μόνο στη διαιτησία δεν υπάρχουν ταλέντα. Στον μπάσκετ πώς έχουμε ταλέντα? Πώς ένα 18χρονο μπορεί να παίξει την πεντάλα μια αντρική ομάδα, ένα 17χρονο? Έχουμε δει κανέναν νέο διαιτητή 22 χρόνια να διαιτητεύει στην ΑΕΝΑ? Γιατί? Δεν υπήρξε ποτέ ταλέντο. Λοιπόν, ασυμβίβαστο, επειδή μου δίνει την ευκαιρία, ασυμβίβαστο συγγενική σχέση διαιτητή που συμμετέχει στην ΚΕΔ με διαιτητές που αγωνίζονται, ασυμβίβαστο εργασιακή σχέση αναπτυξιακού προπονητή με σωματείο, ασυμβίβαστο με ατομικές προπονήσεις των αναπτυξιακών προπονητών με το να κάνουν ατομικές προπονήσεις. Θα πρέπει να βγουν κανόνες. Εγώ δεν είμαι κατά των ατομικών προπονήσεων, δεν είμαι κατά των προπονητών που δουλεύουν σε σωματεία. Αλλά θα πρέπει να πάρουν την απόφασή τους πώς θέλουν να διαχειριστούν την καριέρα τους. Στην πρώην Ιουγκοσλαβία υπάρχει πλειάδα προπονητών, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο αναπτυξιακό κομμάτι. Και αυτοί θεωρούνται προπονητές μεγάλου μεγέθους στις δημοκρατίες της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε αυτό. Και θα σας πω ονόματα. Δηλαδή, ποιος είχε αφιερώσει τη ζωή του στον αναπτυξιακό? Είχε μικρά περάσματα από ομάδες. Ο Ρέσο Αγγελίδης. Ο Γιώργος ο Τσίσκαρης. Ο Λάκης ο Τσάβας.
Είναι ιστορικές συγγνώμες για το χώρο μας αυτή. Πρέπει να ξαναβρούμε τέτοιους ανθρώπους. Πρέπει να ξαναβγάλουμε νέους διαιτητές οι οποίοι θα συμμετέχουν, γιατί δεν συμμετέχει κανείς εκτός από έναν, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε Ολυμπιακούς αγώνες. Γιατί δεν συμμετέχουν οι Έλληνες διαιτητές, αναρωτήθηκαν. Αναρωτιούνται οι Έλληνες διαιτητές, γιατί δεν τους καλούν να συμμετάσχουν στα παγκόσμια και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς αγώνες. Εμείς θέλουμε να ξαναδούμε Έλληνες διαιτητές σε τελικούς μεγάλων διοργανώσεων. Η αξιοπιστία του αθλήματός μας έχει πέσει μάλλον πολύ χαμηλά και σε αυτό το επίπεδο, γιατί δεν μας καλούν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ευχαριστώ. Κύριος Λεάνης. Εγώ θέλω να θέσω με έναν άλλο τρόπο την ερώτηση που έκανε ο Γιώργος Βαλαβάνης, γιατί κατά κάποιο τρόπο η απάντηση δεν με έχει καλύψει. Καταθέτω μια δική μου προσωπική άποψη. Γνωρίζω πάρα πολλούς οι οποίοι δεν θα ήθελαν να αλλάξουν το θέμα της διαιτησίας, πάνω χάρη. Έτσι. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην Ισπανική Λίγκα είναι 75 διαιτητές ενεργοί, στην Ιταλική περίπου τόση και στην Ελλάδα είναι 120. Έτσι. 140. Μιλώ. Ναι. Να τους χιλιάσουμε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι θα υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε, όπως και για το θέμα που είπατε για το αναπτυξιακό. Ξέρω πολλούς οι οποίοι έχουν εντελώς αντίθετη άποψη ή μια άλλη οπτική, ας το πούμε, όσον αφορά στο αναπτυξιακό. Θα υπάρχουν πολλές αντίθετες και τερόκλητες απόψεις μέσα σε ένα διοικητικό συμβούλιο, ενδεχομένως λέω. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ ξαναθέτω την ερώτηση από άλλη βάση. Η δυνατότητα σύνθεσης υπάρχει ή στο μυαλό σας έχετε κάποιες φόρμουλες ώστε να επιτευχθεί το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι η διοίκηση, φυσικά. Έτσι. Οι δυνατότητες της σύνθεσης υπάρχουν, βεβαίως και υπάρχουν. Εγώ είμαι ανοιχτός σε συνεργασίες, είμαι ανοιχτός στο να ακούσω την οποιαδήποτε άποψη. Και ενδεχομένως να την ενσωματώσω, αν την βρίσκω λογική. Αλλά οι δυνατότητες της σύνθεσης δεν είναι μόνο από έναν. Πρέπει και από άλλους. Λοιπόν, εγώ καταθέτω ένα πρόγραμμα προγραμματικά που μιλάω για τη διαιτησία. Είναι αναλυτικό. Μην κοιτάτε, εδώ αναφέρομαι επιγραμματικά ότι θα αξιολογούν τη διαιτησία. Είναι αναλυτικότατο. Καταθέτει κάποιο άλλο. Δηλαδή, πραγματικά ήθελα σε αυτή την προεκλογική διαδικασία να γίνει μια προγραμματική συζήτηση. Δεν έγινε με τους άλλους υποψηφίους. Δεν αντιπαρατέθηκαν. Όχι, δεν πρέπει να κάνεις έτσι τη διαιτησία. Θα πρέπει να την κάνεις αλλιώς. Δεν πρέπει να κάνεις αναπτυξιακό με προπονητές που θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης στην Ομοσπονδία, αλλά πρέπει να κάνεις με προπονητές που είναι σε σωματεία. Δεν έχω ακούσει άλλη πρόταση. Πραγματικά δεν έχω ακούσει πρόταση. Η πρόταση που ακούω θα χτίσω γήπεδα, λέει ένας. Γήπεδα χτίζει το κράτος, αγαπητέ μου. Γήπεδα χτίζει ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Υπουργείο Αθλητισμού, η Γενική Γραμματεία, ο Πρωθυπουργός. Αυτοί χτίζουν γήπεδα. Δεν κατεβάζουμε τεχνικό πρόγραμμα εδώ. Εδώ λέμε άποψη για τον μπάσκετ. Και εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Και εμείς ξέρουμε ότι η Ομοσπονδία, για παράδειγμα, δεν έχει γίνει καν συζήτηση. Τι είναι η Ομοσπονδία? Είναι στην ευρύτερη διακυβέρνηση. Ελέγχεται, έχει υποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από το Υπουργείο Οικονομικών. Από την ΑΔΕ. Υπόσχονται λεφτά, κάτι 50.000 ακούω. Θα κάνει εσύ, θα διευθύνει τα γραφεία, εσύ θα κάνει σε βάρο προπονητή αναπτυξιακό, πα 60.000. Ποιο θα κάνει αυτά? Προγραμματική συζήτηση δεν έχει γίνει. Εμείς έχουμε καταθέσει την πρότασή μας. Οποιοδήποτε έχει κάποια άλλη άποψη, ακόμα και να μην είναι στο ΔΣ. Εγώ μην θέλω να το συζητήσω. Δεν βγήκαν έτσι αυτές οι θέσεις. Συζητήσαμε τα σωματεία. Πολλά πράγματα έχουμε αλλάξει στην πορεία. Επαναλαμβάνω, αρχές δεν αλλάζουμε. Άποψη για τον μπάσκετ έχουμε σε όλα τα επίπεδα. Είμαι έτοιμος να ακούσω οποιαδήποτε άποψη, η οποία θα με πείσει ότι θα είναι καλύτερο από αυτό που λέω εγώ. Δεν έχω ακούσει. Έχουμε άλλη ερώτηση. Από τους παρευρισκομένους τουλάχιστον, γιατί επαναλαμβάνω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης, ερώτησης, διαλόγου και με φίλους και φίλες που μας παρακολουθούν. Παιδιά, χωρίς να έχω εικόνα από σας, δυστυχώς, νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να σας βάλουμε και εσάς στο παιχνίδι. Δεν ξέρω ποιος θέλει να ρωτήσει πρώτος. Ωραία. Παρακολουθούν οι καλοί φίλοι, προφανώς δεν θέλουν να ρωτήσουν αυτή τη στιγμή. Οπότε επιστρέφω στο Μιχάλη. Α, εντάξει. Ωραία. Ωραία. Νομίζω ότι... Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Νίκο Ζαμπάρα. Α, έλα Νίκο μου. Μίλα λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Τώρα ακούγεσαι πολύ καλά, σ' ακούει και ο Παναγιώτης. Και βέβαια και όλοι οι υπόλοιποι εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Επιτυχία σε όλους και κυρίως στο ελληνικό μπάσκετ. Παναγιώτη, θα ήθελα να σα ρωτήσω. Μίλησες πιο πριν για την Α1 ανδρών, ότι έχει την τηλεοπτική στέγη. Η Α1 έχει τα χρήματα, η Α2 του μπάσκετ δεν βρίσκεται πουθενά. Από εκεί κάτω η Β, Εθνική, η Γ, Εθνική και όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα χρειάζουν, είπες, να βρουν χορηγούς. Δεν είναι μόνο όμως οι ομάδες, αλλά είναι και το θέμα των αθλητών. Χθες ο Ψάκ ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει ασφάλιση των παιχτών της Α2. Τι γίνεται και με τους άλλους παίχτες, πιο κάτω, στις πιο μικρές κατηγορίες, στο θέμα της ασφάλισης τους? Καταρχήν, αν και δεν είναι αρμοδιότητα, προφανώς η ομοσπονδία στέκεται στο πλευρό των παιχτών στη διεκδίκηση αυτής της ασφάλειας και μάλιστα τώρα με τον κορονοϊό έγινε επιτακτική ανάγκη και όλοι καταλάβανε ότι και όχι μόνο στις εθνικές κατηγορίες αλλά και στα τοπικά πρωταθλήματα. Να ξέρετε κάτι, ότι οι άνθρωποι που ένας παράγοντας που έχει μια μικρή ομάδα τοπική, παιδική, εφηβική, κορασίδων κτλ. Μέχρι πρότινος άκουγε ασφάλιση των αθλητών, των αθλητριών και έλεγε πω, και άλλα έξοδα. Όταν όμως τώρα οι χιαστοί και οι μηνύσκοι έχουν πολλαπλασιαστεί και κανένας παράγοντας δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει ένα παιδάκι χωρίς χειρουργείο, για παράδειγμα, που ένας χιαστός κάνει 5.000, όπως ξέρω, κάπου τόσο είναι το νούμερο, όλοι αρχίζουν και συζητάνε το θέμα της ομαδικής ασφάλισης. Και ναι, εκεί πρέπει να είμαστε αρρωγοί. Όσον αφορά τις αμοιβές, αν θέλεις, των αθλητών και των προπονητών, πράγματι, και νομίζω ότι έχει κινηθεί μια νομοθετική πρωτοβουλία, έχει πάρθει μια νομοθετική πρωτοβουλία για να μπουν με ένα χαμηλό ένσημο στο Υπουργείο Εργασίας, ακόμα και οι ερασιτέχνες αθλητές των χαμηλών κατηγοριών, ώστε να μπορούν σε περιπτώσεις τύπου πανδημίας να μην πεινάνε οι άνθρωποι και να μην μπαίνουν τουλάχιστον στην εργάνη. Βεβαίως και είμαστε αρρωγοί και βεβαίως είμαστε. Μην ξεχνάτε ότι είμαι από τα διαδικά μέλη του ΨΑΚ. Εγώ υπήρξα πρόεδρος για 10 χρόνια. Τα συμβόλαια εμείς τα κάναμε. Το επαγγελματικό μπάσκετ εμείς το δημιουργήσαμε. Η παρέα των ανθρώπων που κάποια από αυτή την παρέα βρίσκονται και τώρα εδώ μαζί. Και βέβαια δεν μπορώ να σταθώ απέναντι στους παίκτες, αλλά ούτε και να πιστεύω ότι τα σωματεία πρέπει να επιβαρυνθούν το σύνολο όλης αυτής της διαδικασίας. Γι' αυτό έβαλα ένα ιδεολογικό ζήτημα στην αρχή, ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν τρόπους να επιχορηγούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Βεβαίως και επαναλαμβάνω, η Α1 είναι η βιτρίνα του αθλήματος. Χαιρόμαστε που είναι στην Α1, αλλά εμείς στην Α2 ανδρών και την Α1 γυναικών, όπως και τις ομάδες που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των γυναικών, θέλουμε να είναι στην τηλεόραση. Καταρχήν για να δουν το μπάσκετ γυναικών είναι ένα συναρπαστικό άθλημα, ένα άθλημα που ταιριάζει στις Ελληνίδες. Και βεβαίως να δουν μια Α2 ανδρών, που δεν τη λέμε δύο, γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι δύο, θεωρούμε ότι είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Τα λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, κάπως λέγεται. Και το οποίο θέλουμε να έχει την δυναμική και να δημιουργήσει έσοδα για την Ομοσπονδία για να μπορέσει να ελαφρύνει τα ασφαλιστικά ενδεχομένως έξοδα που θα έχουν τα σωματεία παρακάτω. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι πιο δυνατό έχουμε από πλευράς πρωταθλημάτων, ώστε να βοηθήσουμε όλα τα σωματεία μέχρι τη βάση τους. Και επαναλαμβάνω ότι όταν δουν αυτή τη δουλειά και χορηγοί και Γενική Γραμματεία και το κράτος και οι φύλαθλοι θα έρθουν κοντά μας, θα σταθούν δίπλα μας, γιατί δεν έχουμε διάθεση να συνεχίσουμε να είμαστε μια φοβική και εσωστρεφής ομοσπονδία. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους, είτε είναι υποψήφοι για το ΔΣ της ΕΟΚ, είτε είναι άνθρωποι που αγαπούν το μπάσκετ, είτε είναι άνθρωποι που είναι επιχειρηματίες και θέλουν να τοποθετήσουν κάπου τα χρήματά τους με κέρδος για την εταιρεία τους και για τους ίδιους. Νίκο, θες να προσθέσεις κάτι ακόμα ή να περάσουμε στον επόμενο συνάδελφο? Όχι, ευχαριστώ. Καλύφθηκα πλήρως. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος συνάδελφος ή κάποια άλλη εκλεκτή συνάδελφοι από το ίντερνετ, από το διαδίκτυο? Όχι. Ωραία. Εδώ θέλω να θυμίσω μόνο ότι έχουμε τον Εφήμη Ρετζιά, ο οποίος είναι υποψήφιος για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Άρα είναι άλλη μια ψηφοφορία εκτός από τους 25. Θέλω να πω ότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που δεν θέλω να αναφερθώ σε κανέναν ξεχωριστά για ευνόητους λόγους. Φανερή όμως. Δεν έκλεισα ποτέ. Τους έχω κουράσει, η αλήθεια είναι, και τους ανθρώπους αυτούς και τους ανθρώπους που επισκεπτόμαστε είτε στην επαρχία είτε διαδικτυακά με το Zoom που κάναμε σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας.
Έχουμε φανερά πρόσωπα. Δεν έχω απαγορεύσει από κανέναν από αυτούς να κάνει συνεντεύξεις. Θα τους ζητάω να μιλάνε όσο γίνεται περισσότερο. Θεωρώ ότι έχουν συνεισφέρει ο καθένας τα μέγιστα στο χώρο στον οποίο λειτουργεί ο καθένας. Και πραγματικά σας καλώ να δείτε τα βιογραφικά τους, να δείτε πώς έχουν δουλέψει για τον μπάσκετ όλοι αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια, από πού προέρχονται, το ιστορικό τους, και πραγματικά να επιλέξετε τους ανθρώπους μέσα από αυτό το ψηφοδέλτιο, όχι γιατί ακυρώνω τους υπόλοιπους, αλλά εγώ αυτούς ξέρω. Έχω συνεργαστεί μαζί τους, με προσεκτική επιλογή έγινε. Και θέλω πραγματικά να φτάσουμε με όσο γίνεται πιο μεγάλη δυναμική στην επόμενη μέρα του μπάσκετ, που επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι με εμάς την επικεφαλής, με ανθρώπους που έχουν ζήσει τον μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχω καμία αμφιβολία, πραγματικά δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι θα μας εμπιστευτεί και η ελληνική αθλητική κοινωνία, και η ελληνική επιχειρηματική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία, όποια και να είναι στην κυβέρνηση. Θέλω να ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ. Δεν έχω κάτι να προσθέσω εγώ, πέραν του ότι αν γίνουν εκλογές στην Κυριακή, πραγματικά βοηθήστε να αλλάξει σελίδα τον μπάσκετ, μια και καλή, και να μην παραμείνουμε στα ίδια και τα ίδια, τα οποία θέλει να συνεχίσει ένας από τους τρεις υποψηφίους, ή σε κάτι μονοπάτια περίεργα επιχειρηματικά που θέλει να μας βάλει κάποιος άλλος. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πολύ και για την παρουσία σας, αλλά πρώτα απ' όλα για την συμμετοχή σας. Και βέβαια, κλείνοντας, να υπενθυμίσω ότι εδώ δεν ήταν μόνο ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας. Έτσι. Παναγιώτης Βασούλας, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες μπασκετμπολίστες, αλλά βλέπετε αριστερά μας και δεξιά μας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνεργατών, των συνοδοιπόρων, θα έλεγα καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας εδώ και με τη φυσική σας παρουσία, αλλά και διαδικτυακά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.